Το κλίμα είναι ψυχραιμία, αναμονή και αποφασιστικότητα για να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Και έχω την εντύπωση ότι θα αλλάξουν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει η απόψινη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει σε κάποιο πλαίσιο το οποίο πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιητικό. Λέτε ότι κάποια πράγματα που είναι να αλλάξουν πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Θεωρείτε λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό για μια νέα ραδιοτηλεόραση πρέπει να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν? Εννοώ ότι πρέπει να αλλάξουν καταρχήν τα βασικά, δηλαδή να φύγει το μαύρο από τις οθόνες, να επιστρέψει η λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να επιστρέψει όπως ήταν την περασμένη Τρίτη, να βρουν το νομικό πλαίσιο, φαντάζομαι ότι αυτό φτιάχνουν τώρα, και βεβαίως κανείς δεν έχει αντιρρήσεις ότι και η ΕΡΤ, όπως όλος ο δημόσιος τομέας, είχε ανάγκη από μεταρρυθμίσεις. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που το πιστεύουν. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις όμως πρέπει να έχουν σχέδιο, πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Αυτό το σχέδιο πρέπει να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας σήμερα και βεβαίως πρέπει να υπολογίζει και τους εργαζόμενους με τους οποίους πρέπει να έχει μία επικοινωνία, γιατί οι μεταρρυθμίσεις για τον κόσμο γίνονται. Δεν γίνονται απλά για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Όλοι το θυμόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να το ξαναπούμε τώρα, ήταν αυτό που έγινε. Το έχουμε πει και εμείς, το έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν καταρχήν, να επιστρέψουμε σε μία ηρεμία. Και με αυτή την ηρεμία, με λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δηλαδή, να δούμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση. Κυρία Στάι, αν κληθείτε να παρουσιάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΙΤ ή αυτό που θα προκύψει, θα το κάνετε? Γιώργο μου, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δηλαδή, θα να κληθώ να το κάνω, ναι, όταν θα προκύψει ένας δημόσιος, ναι, νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος θα βγει αφού γίνουν όλα αυτά που είπαμε. Ναι. Θα δούμε τότε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει κανείς κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η καινούργια δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εμένα τουλάχιστον με αφορά πάρα πολύ. Να δω ποιος θα είναι ο στόχος της, με ποιο τρόπο θα λειτουργεί. Άμα είναι μια πολύ καλύτερη δημόσια ραδιοτηλεόραση, γιατί όχι, όλοι θα το συζητήσουμε. Με το θέμα των εργαζομένων, γιατί είναι 2.700 άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν με αγωνία και τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών σε πρώτη φάση και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορείς να μετρήσεις την βιωσιμότητα του νέου εγχειρήματος και με βάση τον αριθμό που θα πρέπει να απασχοληθούν? Πρέπει να είναι όλοι, πρέπει να είναι μισοί, πρέπει να είναι 30 άτομα, πρέπει να είναι 1.600? Ποιος θα το οριοθετήσει αυτό και πώς μπορεί να κριθεί? Εννοείς το φορέα που θα προκύψει, ναι, με τη μεταρρύθμιση, αυτό λες? Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κάνει εγώ τη μελέτη και το σχέδιο για το πόσοι χρειάζονται. Το βέβαιο είναι ότι είμαστε όλοι σίγουροι ότι μπορεί να λειτουργήσει ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και με λιγότερους. Αλλά τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει επιλογή από τους ανθρώπους που υπάρχουν, με ποιο τρόπο θα μπουν και κάποιοι καινούργοι, γιατί και αυτό είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι αυτοί που το μελετάνε το σχέδιο θα το μελετήσουν πάρα πολύ σοβαρά και θα το βρούνε με αίσθημα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας. Έχω την εντύπωση ότι αυτή την περίοδο όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη σμίκρυνση του δημόσιου τομέα, και όταν λέμε σμίκρυνση εννοούμε βεβαίως τους ανθρώπους, πρέπει να δίνουν το στίγμα της δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρξει στίγμα δικαιοσύνης, η κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτό είναι που εμένα με εντυπωσίασε στον τρόπο που έγινε αυτό που έγινε με την ΕΡΤ. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί και πώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μίλησε για προνομιούχους, μίλησε για κάστρο κομματοκρατίας. Δεν ήταν ο μόνος, ήταν πολλοί που το είπαν αυτές τις ημέρες. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουν τα ίδια από τη στιγμή που στο σχέδιο θα είναι επικεφαλής πολιτική, τα κόμματα?
φαντάζομαι ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα και ότι σε αυτή τη φάση θα εγγυηθούν με αδιάβλητες επιτροπές, αδιάβλητες διοικήσεις, με πρόσωπα ενός κύρους και μιας κοινής αποδοχής. Υπάρχουν όλοι αυτοί στην κοινωνία και φαντάζομαι ότι με κάποιο τέτοιο τρόπο θα λειτουργήσουν τώρα. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν. Αυτό είναι που θα έκανε κάθε χέφρον άνθρωπος και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το κάνουν. Όταν είπε ο Πρωθυπουργός, κυρία Στάι, για προνομιούχους, σας ενόχλησε εσάς σαν εργαζόμενοι της ΕΡΤ και σε μια διακεκριμένη θέση που είναι μπροστά, παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και με τέτοια καριέρα φυσικά. Κοίταξε να δεις, όχι προσωπικά δεν με ενόχλησε. Εμένα με ενόχλησε την πρώτη στιγμή αυτή η ανακοίνωση που άκουσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί απέπνε κάτι υβριστικό σχεδόν για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Και επειδή ο καθένας γνωρίζει το χώρο του, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρο άνθρωποι που είναι υπόλογοι και οι υπόλογοι και υπεύθυνοι για μια σειρά από προβλήματα, πρέπει οπωσδήποτε να τους αποδοθούν οι ευθύνες. Αλλά υπάρχει και μια κρίσιμη μεγάλη μάζα ανθρώπων που δουλεύουν με επαγγελματισμό, με αξιοπρέπεια και δεν άξιζε να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα εναντίον τους. Αυτό ήταν που εμένα με πείραξε πάρα πολύ ανθρώπινα. Γιατί εγώ τους ξέρω και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ μέσα. Και σε όλο το δημόσιο τομέα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή η ισοπαίδωση ήταν που με ενόχλησε και δεν με ενόχλησε για μένα. Με ενόχλησε για το σύνολο των ανθρώπων που είναι εδώ, που αξίζουν μια καλύτερη συμπεριφορά, για να το πω έτσι. Επειδή μιλάμε ανοιχτά και παίρνω θάρρος να σας ρωτήσω αυτό το οποίο λέγεται. Νομίζω και εσείς ήσασταν με το καθεστώς του προσωπικού ειδικών θέσεων. Να. Λέγαμε χτες με τους συναδέλφους ότι είναι λογικό σε κάποιες περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι. Και αναφερθήκαμε σε δημοσιογράφους που δεν είναι πια στη ζωή, για να μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί μεγάλοι δημοσιογράφοι, ας πούμε, δεν είχαν πτυχίο, αλλά ήταν πολύ αγαπητοί στον κόσμο, πολύ διεκδικητικοί στο ρεπορτάζ τους και έχει μια λογική. Αυτό το καθεστώς των ΠΕΘ πρέπει να συνεχιστεί. Να. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι από αυτούς που δεν έχουν πτυχίο, καταρχήν, για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που έχουν πτυχία, αλλά το καθεστώς των ΠΕΘ, από τη στιγμή που είναι ένα είδος σύμβασης και από τη στιγμή που τα τελευταία 3 χρόνια η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει μπει στο καθεστώς που είναι όλος ο δημόσιος τομέας με πλαφόν μισθολογικό, το οποίο πλαφόν είναι χαμηλό, το ξέρετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί. Όπως ξέρετε, υπήρχαν 3 περίπου καθεστώτα συμβάσεων, ήταν οι συμβασιούχοι, ήταν το ορισμένες θέσεις προσωπικού ειδικών θέσεων και ήταν και οι μόνιμοι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί συγκλίναμε σε ένα μέσο όρο μισθολογικό παρόμοιο. Εγώ παίρνω 2.500 ευρώ καθαρά και για την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων και για το Netweek. Οπότε νομίζω ότι το ζήτημα δεν είναι ουσιαστικό. Είναι τυπικό το θέμα αν είναι διαφορετική η σύμβαση. Η ουσία είναι με ποιους ανθρώπους διαλέγεις να έχεις είτε ως συμβασιούχους, είτε ως ΠΕΘ, είτε με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή. Ποιο είναι το έργο που σου παρέχουν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι ο τύπος, το ζήτημα είναι η ουσία εδώ πέρα. Η νέα ραδιοτηλεόραση που θα προκύψει πρέπει να εκπέμψει από τις εγκαταστάσεις που είστε ή θα μπορούσε να εκπέμψει και από αλλού. Και αν πρέπει να εκπέμψει από εκεί, θα μπορέσει με το κλίμα που θα δημιουργηθεί. Τι εκτιμάτε? Για ποια νέα μιλάμε τώρα? Για ποια νέα μιλάμε τώρα? Το νέο σχήμα που θα προκύψει. Αυτή η οποία θα προκύψει τώρα από κάποιους μήνες, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το κτίριο εδώ πέρα έχει όλη την υποδομή. Mm-hmm. Και
και τώρα που πρέπει να εκπέμψει άμεσα για να υλοποιηθεί, να γίνει εκτελεστή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, από εδώ θα εκπέμψει, από πού να εκπέμψει, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θα είναι εφικτό, πιστεύετε, δεδομένου ότι το σχέδιο προβλέπει ότι τουλάχιστον 1.500 εργαζόμενοι αφενός θα απολυθούν όλοι, αφετέρου 1.500 δεν θα είναι καν στις δίμηνες συμβάσεις. Γιώργο, δεν ξέρω ποιο θα είναι το σχέδιο που θα προκύψει απόψε. Να περιμένουμε και να δούμε. Η δικιά μου πληροφορία λέει ότι η πρόταση που συζητιέται στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών, που συζητήθηκε χτες βασικά και φαντάζομαι ότι μάλλον θα επικυρωθεί σήμερα, είναι ότι θα εκπέμψει πάλι με όλο της το προσωπικό. Η ΕΡΤ, η πρώην ΕΡΤ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον, αν θα είναι ο ίδιος φορέας. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό που λες εσύ είναι ένα άλλο σενάριο, το οποίο είναι ένα δύσκολο σενάριο. Βεβαίως δεν το βλέπω εύκολο και δεν νομίζω ότι θα προκύψει. Έλλη Στάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Στάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δελτίο. Θα έχουμε δελτίο απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε βράδυ τώρα το κάνουμε και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήρθα την ημέρα που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λέγοντας ότι νομίζω ότι εμείς είμαστε νόμιμοι κάνοντας αυτή τη στιγμή ειδήσεις και το πρόγραμμα αυτό το live που βλέπετε, γιατί εκτελούσαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λοιπόν, νομίζω ότι ζούμε σε μία παράλογη κατάσταση όλη αυτή την περίοδο και ελπίζω ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα ηρεμήσουν τα πράγματα για να μπορέσουν να γίνουν και όλες αυτές οι αλλαγές που είναι απαραίτητες να γίνουν με τρόπο που δεν θα προσκρούν σε κοινωνικές αδικίες και που δεν θα έχουν και αποτέλεσμα τελικά. Κυρία Στάση, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο δελτίο του GR. Καλό δελτίο στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Ήταν η κυρία Έλλη Στάη. Λίγα λεπτά.